Άλλη μια νύχτα έντασης από τη Ρένο στην Τουλούζη και το Παρίσι. Οι διαδηλωτές συγκρούονται έξω από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση με την αστυνομία που κάνει χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Το νέο ραντεβού στους δρόμους της χώρας ήρθε ύστερα από το κάλεσμα των διοργανωτών του κινήματος Ολονικτία και έπειτα από την ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης Ολάντ να προωθήσει την επώδυνη μεταρρύθμιση στα εργασιακά, παρακάμπτοντας υπό τον φόβο διαρροών το κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση ήρθε διαστόματος του Γάλλου Πρωθυπουργού Μανουέλ Βάλς, που δήλωσε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει το νομοσχέδιο με προεδρικό διάταγμα. Prendre une telle décision n'est jamais facile, même si cet article de la Constitution a déjà été utilisé à de maintes reprises. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία καταθέτει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Comprenez qu'un parlementaire qui a été élu par les Français pour voter la loi ne puisse pas accepter aujourd'hui qu'on lui interdise. Παρά το γεγονός ότι το αμφιλεγόμενο σχέδιο νόμου που φέρει το όνομα της Υπουργού Εργασίας Μυριάμ Ελκομπρί προβλέπει μεταξύ άλλων χαλαρούς κανόνες το 35ωρο και διευκολύνει τις απολύσεις, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η οικονομία της χώρας θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Ce projet de loi donne de la souplesse. De la réactivité à nos entreprises. Ακολουθώντας την προσφυλή τακτική των ελληνικών κυβερνήσεων να επιλέγουν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τα δύσκολα νομοσχέδια, τα ηλίσια πεδία εφάρμοσαν και παλαιότερα το άρθρο 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος, κυρίως για την προώθηση οικονομικών μέτρων. Ωστόσο, από την κατάρτισή του το 1958 και έπειτα, έχει χρησιμοποιηθεί λιγότερες από 90 φορές.